Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τι μιλάτε εδώ και σήμερα θα σας δείξω το κλιπ που έδειξε και ο Γιανούμπα και ένας άλλος youtuber στο βίντεο του και πάμε να σας το δείξω. Λοιπόν, είναι πως να δεις το ηφαίστειο, πως θα είναι όταν γίνει το event. Δεν θα καταστραφεί τίποτα, απλά θα το δείτε. Λοιπόν, περιμένω να φορτώσει το νησί. Παιδιά, επίσης πρέπει στο Tropical Island 1 ή στο 2 να πάτε. Έτσι είναι προτιμότερο. Λοιπόν, που είναι, να το. Και λοιπόν, παιδιά, αφού πάτε εδώ πέρα που έχω χτίσει ένα πάτωμα και εγώ, χτίζεται και ένα πάτωμα από πίσω. Δηλαδή χτίζεται ένα πάτωμα εδώ και να είναι λίγο έξω και παίρνετε ένα spawner και το βάζετε εδώ και μετά πατάτε respawn. Και σας βγάζει εδώ και έχετε edit. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Μπορείτε να πάτε και να καταστρέψετε, όχι να καταστρέψετε, να βάλετε το map αυτό εκεί, να το χαλάσετε. Βλέπετε, εγώ το έχω κάνει το glitch, μου φαίνεται ήδη, αλλά θα σας δείξω και εσάς πώς φαίνεται. Πάμε, μόλις φτάσω θα σας το δείξω. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, πρέπει να πάτε στη loot lake για να το κάνετε το glitch. Γιατί όταν πάτε στη Loot Lake, σε ένα σημείο μπορείτε να βάλετε μια μηχανή Quad Crusher και να... Θα σας δείξω εκείνη την ώρα βασικά. Βλέπετε, παιδιά, μπορώ να πάρω τα πάντα που μπορεί να πάρεις και στο Creative. Και αφού έρθετε εδώ, βλέπετε, ένας φίλος μου ήρθε πριν και έκανε το glitch. Παιδιά, θα πάμε με αεροπλάνο για πιο γρήγορα. Πού είναι το αεροπλάνο, να το. Λοιπόν, χτίζουμε 1-2. Βάζουμε το αεροπλάνο, γιατί μπήκε όπως να είναι, θα βάλω εδώ. Και πάμε στη Loot Lake και στη Loot Lake θα σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Βλέπετε εδώ, παιδιά, το μπανάνα να βγει το αεροπλάνο. Παιδιά, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πείτε μου στα σχόλια να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο που να δείχνω μερικά πράγματα. Και αφού ήταν στη Loot Lake, βλέπετε, το έχουμε ξανακάνει το glitch. Παίρνετε ένα μπαλόνι και ένα rift και κρατάτε το κινητό και μόλις πάτε στη γουρούνα, πατάτε στο πληκτρολόγιο X και Y για να το σβήσετε και να μπείτε και στο χειριστήριο αριστερό βελάκι και τετράγωνο και αυτό κάνετε, μετά μπαίνετε στην πίσω θέση, βάζετε 1, 2, 3 μπαλόνια και ανεβαίνετε, κοιτάτε προς το ηφαίστειο και ανεβαίνετε και όπως ανεβαίνετε έτσι θα το δείτε σε λίγο που θα μου γλιτσάνε τα μπαλόνια, θα μου σκάσουν. Όχι, θα μου σκάσουν, δεν θα υπάρχουν τα μπαλόνια. Να τα. Και τώρα, αφού ανεβαίνω κι άλλο, σε μια φάση, κανονικά σε εσάς δεν θα φαίνεται έτσι, σε λίγο θα εκραγεί και θα φαίνεται έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να βγείτε από τη γουρούνα κάνετε αυτό και λογικά θα σας γλιτσάρει και θα σας βγάλει εδώ. Βάζετε το rift και φεύγουν και τα μπαλόνια.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν όχι, ένα dislike. Και πείτε γιατί δεν σας άρεσε, να το βελτιώσω. Και αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, subscribe και κάντε και subscribe σε έναν φίλο μου, το MarkGamerGR, να φτάσει στους 100 subscribers. Να, και γεια σας.